Ωραία, ωραία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε να φτιάξουμε όμως τώρα κάτι πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερο, θα έλεγα. Προσέξτε τώρα. Ναι, θέλω να το τρέξω λίγο. Εκλέρ από μπακλαβά. Ακριβώς. Τι είναι το εκλέρ από μπακλαβά, παιδιά? Ή αλλιώς μπορεί να είναι εκλέρ. Εκλέρ με μπακλαβά. Με φιλογρούστας, με μπακλαβά. Δεν ξέρω πώς κάναμε αυτόν τον συνδυασμό. Παρακαλώ, δώστε μου την κάρτα με τα υλικά για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Για τη ζύμη, 600 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια λάδι, 380 γραμμάρια αλεύρι ζάχαρο πλαστικής, 8 με 10 αυγά, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Και για την κρέμα, 500 γραμμάρια κρέμα ζάχαρο πλαστικής, 200 γραμμάρια φρέσκια κρέμα, 150 γραμμάρια πάστα που φυστήκε γίνης. Για τα φύλλα κρούστας, 10 με 15 φύλλα και βούτυρο ζωικό. 200 μέλι σιρόπι, φυστήκε γίνης. Ψιλοκομμένα. Ακριβώς. Θα αρχίσουμε την ελπίδα μου σήμερα την εκπομπή μας για να δείξουμε και τη ζύμη για τα σουδάκια μας. Τα εκλέρ μας. Τα εκλεράκια μας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γρήγορα. Το λοιπόν, έχουμε βάλει μέσα στην κατσαρόλα μας το βούτυρο, το λάδι μαζί με το νερό. Και αφού τα έχουμε ζεστάνει, δεν θέλουμε να κάνουν να ζεσταθούν. Θα βάλουμε μέσα σιγά σιγά το αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Έχουμε βάλει τη ζάχαρη στο αλεύρι μας, πρώτην από πάνω για να μπει σίγουρα. Το λοιπόν. Και ανακατεύουμε για να φτιάξουμε τη ζύμη, είτε εκλέρ είτε σου όπως έχουμε μπει. Είναι η βασική ζύμη για τα προφιτερόλ, για τα εκλέρ μας, για αυτά. Έλα. Και ανακατεύουμε μέχρι να το πάρει όλο το μείγμα. Βλέπετε τον γκάζι μας στη συγκεκριμένη στιγμή το έχουμε πάνω στο 3, παιδιά. Δηλαδή, ούτε να κάψει, αλλά ούτε να είναι χλιαρό. Το λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ, ελπίδα μου, μέχρι να ψηθεί καλά το μείγμα. Έχουμε σπάσει τα αυγουλάκια μας για να είναι έτοιμα. Μάλιστα, είναι η ζύμη αυτή. Είναι η ζύμη και θέλει το χρόνο της, η αλήθεια να λέγεται. Θα την βάλουμε μέσα στον κάτω του μίξερ, μαζί με το φτερό και θα το χτυπήσουμε μαζί με τα αυγά μας. Μάλιστα, με τα αυγά που έχουμε προαναφέρει. Αυτή είναι η ζύμη μας. Αυτή είναι η ζύμη, ναι. Θα τα βάλω εγώ μέσα. Ο Αρέστης τώρα θα αρχίσει με τα φύλλα, γιατί όπως είπαμε είναι και μπακλαβάς. Είναι το διπλό μας γλυκό αυτό που δείχνουμε. Ναι. Τα φύλλα κρούστας. Θα δείξουμε τα φύλλα κρούστας μας. Τα βρίσκεται και έτσι βεβαίως. Ναι. Θέλουμε. Εμείς φτιάξαμε το ζύμη για τα σουδάκια μας. Εγώ θα την βάλω μέσα στον κάδο. Για να προσθέσει και τα αυγά. Ακριβώς. Έχω ένα φύλλο το οποίο το δίπλο σας στη μέση. Θα του βάλω το βούτυρο του παντού. Και ο λόγος που του βάζω παντού το βούτυρο είναι και για να το βοηθήσω στο φούρνο να ψηθεί καλύτερα. Θέλει να βγει στον καζί να μην το γυαλί άπρα του. Σωστό. Και ακόμα ένα φύλλο, παιδιά. Αυτά τη ρίγα, γιατί την έχουμε? Να δεις τώρα. Να δεις τώρα. Ναι, τη βρήκα εδώ. Είναι η ρίγα μας. Τι μετράμε? Τη ρίγα. Μετράμε διάφορα πράγματα. Εμείς θα μετρήσουμε... τώρα, σήμερα. Τώρα, τι θα μετρήσουμε εμείς? Στη ζαχαροπλαστική μπορεί να μετρήσουμε ζαχαρόπαστα, μπορεί να μετρήσουμε το φύλλο, μπορεί να μετρήσουμε ζύμες. Συγκεκριμένη στιγμή θα μετρήσουμε να κάνουμε ένα μακρόστενο σχήμα για το φύλλο μας, το οποίο θα είναι πάνω από το εκλέρ. Εντάξει. Δεν θα μετρήσεις εσύ? Τι να μετρήσω, δεν κατάλαβα τι θα μετρήσουμε. Καταλάβετε τι θα μετρήσουμε? Σημασία έχει να το μετρήσουμε για να είμαστε σωστό το μέγεθος του, για να είναι πάνω από το εκλέρ μας το ίδιο. Καταλαβες. Ναι. Άρα τώρα θα το μετρήσεις. Άρα το κόψεις από τώρα. Λοιπόν, λίγο. Ναι, γιατί μετά άμα ψηθεί. Γύρω, ναι. Και τώρα, ελπίδα μου, πάρ' το εκλέρ σου. Παίρνω το εκλέρ μου. Ναι. Εντάξει, το πήρα με το χέρι μου τώρα χωρίς γάντια, δεν πειράζει, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και ναι, θα το μέτρα το για να το κόψεις λοιπόν, στο σωστό μέγεθος. Το μετρώ, εδώ. Ναι, πάρ' το κάτω πρότιμα. Έτσι. Ναι, σωστό. Ναι. Τι να μετρήσω? Πόσο είναι το μέγεθος του? Το μέγεθος του είναι 16 εκατοστά. Καλό. 16 εκατοστά. Στα 17 να κοπεί για να έχει περιθώριο όταν θα ψηθεί. Πρέπει να πάρει αυτόν το ομοιόμορφο σχήμα που έχουμε και μπαίνει στη λαμαρίνα, ψήνονται. Κλείσαμε στα 17. Λοιπόν, κοίταξε. Απλά αυτό θα ψηθεί τώρα. Και θα κόψω ακόμα ένα. Βλέπεις κάποια είναι πιο μικρά και κάποια είναι πιο μεγάλα. Αυτό είναι πιο μεγάλο. Ναι. Άρα πιο να υπολογίσω. Είναι αυτό, καλέ.
Πιο μεγάλο διαστημικό. Επομένως, να το κόψω ολοκλήρω. Σωστό. Καταλαβαίνεις. Σωστό. Και τότε θα πάει στο φούρνο μας. Μάλιστα. Εγώ έδειξα δύο γιατί έχω δύο διαφορετικά μεγέθη. Λοιπόν, έχουμε δείξει τη Τζίνι για να φτιάξετε αυτά. Τα εκλέρ μας. Τα εκλέρ μας, αυτά. Το χέρι μου βάλει. Δείξαμε τη Τζίνι, έτσι. Είναι αυτή που έδειξε προηγουμένως ο Παναγιώτης. Ακριβώς. Θέλει, τον χρόνο της όμως. Θέλει ναι. Το χρόνο της, μιξεράκι με τα αυγά, τα δείξαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα φύλλα κρούσης που τα βρίσκεται. Θα πάει στο φούρνο σε ένα ταψί. Να τα εδώ. Θα ψηθεί και θα βουσκώσει να γίνει αυτό το πράγμα και ελπίδα. Τα έχουμε έτοιμα. Μάλιστα. Να τα εδώ. Τα έχουμε ψήσει. Βλέπετε, είναι το φύλλο κρούστας, το οποίο είναι έτοιμο, έχει ψηθεί. Ακριβώς. Και αυτό το τοποθετηθεί πάνω από το εκλεράκι μας. Και παίρνουμε τα εκλεράκια μας. Ναι. Και ανοίγουμε από κάτω μια τρύπα. Από κάτω. Από κάτω, ναι. Και το βάζουμε εδώ. Για πες μου λίγο για αυτήν τη γέμιση. Αυτή είναι η γέμιση, είναι η κρέμα μας με πιστάτσιο. Ναι. Είναι η κρέμα πατισερή, να πούμε στον κόσμο που έχουμε δείξει αρκετές φορές την κρέμα πατισερή. Μαζί με ελάχιστη ποσότητα φρέσκα κρέμα και πάστα από πιστάτσιο. Την από πιστήκια γίνει. Την έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη συνταγή και όταν φτιάξαμε το profiterole πιστάτσιο. Σωστό. Την έχουμε δείξει και όταν φτιάξαμε την παύλοβα πιστάτσιο. Ναι. Το λοιπόν. Πού μου σε μεντερή καθόλου. Θυμάμαι τα σκάλα μου. Έτσι και το στυλάκι τη δασκάλα στο επιβλητικό. Έτσι σου κάνει τα σκάλα σου δηλαδή. Η αλήθεια ότι δεν μου κάνει. Με όταχτο δηλαδή. Το λοιπόν. Ωραία όμω το τυρίγα. Και γεμίζουμε ελπίδα μου. Είναι δικιά σα η ρίγα. Ναι. Ναι. Βάζουμε ακόμα λίγο έτσι για να κολλήσει το πιάτο μας. Φτιάξουμε τρία. Τρία. Τι τα γεμίζουμε. Στην ουσία γεμίζουμε τα εκλέρ μας με την κρέμα. Εκλέρ πακλαβά είναι αυτό. Ναι. Εκλέρ με μπακλαβά, εκλέρ πακλαβά. Και βάζουμε. Τώρα δείτε τι γίνεται. Προσθέτουμε από πάνω το. Από πάνω. Βάλουμε κρεμούλα και από πάνω. Α, κρεμούλα για να κάτσει καλύτερα. Ακριβώς. Να κολλήσει το φύλλο. Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να το κόψουμε σήμερα, γιατί πρέπει να δοκιμάσει. Σαν συνταγή φαίνεται απλή, είναι υπέροχη και είναι αυτό που λέμε ότι με κάποιο συνδυασμό μπορεί να κάνει τα πάντα. Άκου τώρα, τι σκέφτηκαν τα παιδιά μας. Βάζουμε από πάνω. Συνδυάσαν το ένα γλυκό με το άλλο. Γιατί όχι. Ναι. Να υπάρχει φαντασία και να μην είμαστε στα ίδια στα ίδια για να, μυρίσει και λίγο μπακλαβάς. Ναι. Λίγο μέλι είναι έτσι από ψηλά. Και λίγο μέλι. Αρχίσαμε τα πόπο. Αυτά είναι. Μάρτε. Κάποιος μπορεί να βάλει και λίγο σιρόπι. Νομίζω το μέλι όμως το πάει καλύτερα. Να σας πω ρε παιδιά. Την ερχόμενη Πέμπτη δεν μας φτιάχνετε κάτι έτσι με λιγότερες θερμίδες. Όπως γιατί είναι και καλοκαιράκι. Να μας προτείνετε μια συνταγή γλυκού, αλλά πιο περιορισμένων θερμίδων. Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη έχουμε αρκετά υπόψη μας, αφού μας το ζητάς. Το είχαμε και στο πλάνο μας, για αλήθεια. Εκτός από μένα που το ζητάω, μου το ζητήσανε και πολλές φίλες τηλεθεάτριες και θέλω έτσι να. Βάζουμε και λίγο πάνω στο πιάτο μας. Ακολουθούμε τι μας λέει. Το πιστάτσιο μας, θέλω... το παγωτό μας αρέσει μου, μην το ξεχνάς αυτό. Βεβαίως, δώστε μου παρακαλώ, είναι η κυρία Μάρα, θέλει οπωσδήποτε να μας πει ένα γεια, να μου τη δώσετε, εννοείται, είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Κυρία Μάρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας βλέπω, θα είμαι πολύ σύντομη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κυρία Μάρα μου. Κυρία Μάρα, μόνο ένα λεπτό. Για καλημέρα μας πήρες. Και καλημέρα μας πήρε η κυρία Μάρα. Αλλά η κυρία Μάρα θα της δώσουμε και έναν υπέροχο γλυκό. Πού την κυρία Μάρα. Ό,τι έκλεισα... αγαπά. Αυτό ήτανε. Δεν πρόλαβα εγώ να της πω. Να της δώσω την αγάπη μου. Να την ευχαριστήσω που μας πήρε. Και τη δική μου την αγάπη. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μα πού η κυρία Μάρα μου. Μ' ακούει. Λοιπόν, κυρία Μάρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο. Δεν άνοιξα καν τηλεφωνικό. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρα. Την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι, δεν ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές, απλά μας πήρε τηλέφωνο. Είναι γνωστό το τηλέφωνο της εκπομπής 77-77-188. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, να συμμετέχετε, να μας πείτε την καλημέρα σας, την κουβεντούλα σας. Λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Να το κόψω. Ένα λεπτό. Θέλουμε σας όλο με στη μέση μας για αρχή. Έλα στη μέση μας. Για αρχή. Μην μου βάλετε πάλι. Για να μην μας φύγει. Προσπαθώ. Το λοιπόν, ελπίζω. Θέλω απλά να ακούσω ένα λεπτό σιγή για την ιεροτελεσία. Έτσι. Το ακούσατε, φαντάζομαι. Μα. Τι είναι αυτό. Παγωτό μαστίχα.
Βάλει το κάτω. Πώ το βάλω όλο αυτό. Με το χέρι να το φάει, ελπίδα. Με το πυρούνι, τώρα είναι κομμάτι. Με το χέρι. Θα το φάω. Και λίγο παγωτό, τώρα. Θα το φάω σε λίγο. Α, πα, πα. Τι ωραίο συνδυασμό. Θα το φάω σε λίγο. Είδα μακρύ. Ακούω το. Ακούω απλά. Το άκουσα. Θέλει πιατάκι μικρό. Βάλει το στο πιατάκι μου, θα το φάω σε λίγο, ρε παιδιά. Δεν θέλω τώρα. Έτσι. Μην με πιέσετε. Πόση πίεση. Πάμε τη δώσουμε ένα κουταλάκι τη ελπίδα αφού έτσι λέμε πιεσμένο να φάει λίγο. Υπέροχο, υπέροχο φαίνεται και νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με το παγωτό μαστίχα. Σε λίγο. Σε λίγο, δεν με πείθεις ούτε με το τάισμα. Αλήθεια τώρα, με το κουτάκι. Αλήθεια. Στην ώρα του. Έτσι κάνουν στις κοπελές. Πάντα. Πάει να τις ταΐσεις γι' αυτό. Πάντα, η δουλειά. Και νομίζεις ότι να πέσουν. Επέφτανος τώρα. Επέφτανος τώρα. Επέφταν ή πέφτουν. Όχι, επέφταν. Εντάξει, εντάξει. Εγώ μια. Μπράβο. Δέκα. Έτσι σε θέλουμε. Απάντηση του ήταν 10. Σωστό, σωστό. Μόνο μία τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Την κάρτα με τελικά. Παρακαλώ και επιστρέφουμε στο στούντιο. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home. A shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far. But you will never know. Cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear a voice or see your face, and every